Καλησπέρα. Λοιπόν, αμέσως να σας πω ότι έχω πυρετό. Στα καλά μου δεν είμαι. Οπότε είμαι μεταξύ ντεπών, μαντήλια εδώ πέρα, δεν είναι για θάνατο προφανώς, δούλεψα σήμερα κανονικά, μην ανησυχείτε, αλλά στα καλά μου δεν είναι. Απλά ήθελα να κάνω, έπρεπε ίσως να κάνω βίντεο, γιατί έλεγα ότι αν τυχόν τώρα κάποιος αρχίζει και σχολιάζει δεν έκανε γιατί έχασε η ομάδα του από τον αιώνιο αντίπαλο κλπ. Θα νευρίαζα και θα έριχνα κανένα βρυσίδι, το οποίο δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου τόσο πολύ. Οπότε λέω, άστο, ας κάνω το βίντεο κανονικά και μετά τραβά για ύπνο. Λοιπόν, να πω το εξής. 2 νίκες και 2 ήττες είδα σήμερα. 1 για τον καθένα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Πάρα πολύ παράξενο μάτς. Ειδικά με τους τραυματισμούς κομβικών παιχτών ανησυχώ πάρα πολύ εκατέρωθεν. Οπότε όταν ο Σλούκας αποχώρησε με ενοχλήσεις, καλά για το Μιλουτίνο δεν το συζητώ, αυτό είναι βγαλμένο ας πούμε από κωμωδία, τραγωδία, δεν ξέρω τι να πω, κωμωδία προφανώς γιατί τραυματίστηκε όχι το παιδί, αλλά δεν έχω να πω κάποια λόγια για το Μιλουτίνο ιδιαίτερα, για την ατυχία αυτή τη στιγμή, η οποία όμως έβγαλε και μια ωραία αντίδραση από τους Παναθηναϊκούς φιλάθλους. Λοιπόν, να πω το εξής. Πρώτα-πρώτα, νίκη για τον Παναθηναϊκό. Μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί μέσα σε λίγους μήνες, ελάχιστους μήνες, αν σκεφτείτε πόσο νέα είναι η ομάδα του Αταμάν, μια ομάδα η οποία ήταν ξεκάθαρα outsider σε κάθε match και ξεκίνησε και τη σεζόν με ένα διάφορο μεν για τη συνέχεια τη σεζόν, αλλά όπως και να το κάνουμε εμφατικό χαστούκι από τον Ολυμπιακό στο Super Cup. Πώς έφτασε μεθοδικά, όταν έχεις καλούς παίκτες και καλό προπονητή, έφτασε να είναι το φαβορί πριν τον αγώνα. Ας το πούμε πριν τον αγώνα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη κάνει μια αρκετά κακή σεζόν, η οποία όμως δεν έχει χαθεί τίποτα, κακά τα ψέματα, και που έχασε σήμερα, απλά έχασε το πλεονέκτημα έδρας, δεν μου λέει κάτι το ιδιαίτερο αυτό. Είναι μια κακή σεζόν, κάποιες κακές επιλογές. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία ότι έχασε, αλλά όπως και να το κάνουμε έχασε. Τώρα, πού έγκυται η νίκη του Ολυμπιακού? Γιατί είπα, ο καθένας έκανε μια νίκη και μια ήττα. Η νίκη του Παναθηναϊκού είναι ότι νίκησε και έχει γρήγορα γίνει φαβορή για το πρωτάθλημα ίσως ή για κάποιον αγώνα πλέον με αντίπαλο, τον αιώνιο αντίπαλο που μέχρι τότε ήταν αυτός το φαβορή. Τι κέρδισε ο Ολυμπιακός? Με 1000 προβλήματα, με διαλυμένη τη front line του, πήγε να πάρει το match και ουσιαστικά αν έβαζε το σχετικά απλό στο μάτι του θεατή goal foul, που δεν έγινε goal foul, έγινε τελικά μια χαμένη βολή και μια που μπήκε, το Williams Goss, τότε προφανώς ο Ολυμπιακός θα μίλαγε για ένα πάρα πολύ σπουδαίο διπλό, όχι τόσο σπουδαίο βαθμολογικά, αλλά ψυχολογικά σίγουρα. Τώρα, πού έγκυται η ήττα του ενός και που έγινε η ήττα του άλλου? Ο Ολυμπιακός προφανώς έχασε, είναι ήττα. Αλλά η μεγαλύτερη του ήττα είναι αυτό που έγινε με τον Παπα-Νικολάου και με τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ δηλαδή που τραυματίστηκε. Όταν είδα αυτό το πράγμα του Μιλουτίνοφ και τον Παπα-Νικολάου, σκέφτηκα ότι ο Παπα-Νικολάου έχει τραυματίσει, κατά λάθος προφανώς, τον Πετρούσεφ πρόσφατα και σήμερα τον Παπα-Νικολάου. Τον Μιλουτίνοφ, συγγνώμη. Τι θυμάστε την υπολοχαγώνα τάσα που κερδίσαμε, ξέρω τον πόλεμο κερδίσαμε και με τη στολή του Γερμανού ο Παπα Μιχαήλ πάει εκεί στο μαραθώνα σε κάτι σκαλοπάτια να κυνηγέται με την Αλίκη κλπ. Και εμφανίζονται οι δικοί μας και το σκοτώνουν, κατά λάθος. Αυτό είναι ρε εσείς, αυτό είναι. Με έξω το φαλ και έξω το Μιλουτίνοφ μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ τυχερός, πρόσεχε, δεν κάνω λάθος, τυχερός που παίζει τώρα με τη Ρεάλ. Γιατί το μάτς θα το είχανε που θα το είχανε. Ας πάει να χάσει τώρα 60 πόντους διαφορά, δεν με ενδιαφέρει, 70 πόντους διαφορά, 200 πόντους διαφορά. Ας πάει να κερδίσει, εντελώς αδιάφορο μου είναι το μάτς. Αλλά το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βγει αύριο ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο τάδε κανάλι, ας πούμε, και στο τάδε ραδιόφωνο και να πει ότι είναι ελαφρύτερο το διάστρεμα από ό,τι νομίζαμε του Μιλουτίνοφ. Γιατί χωρίς Μιλουτίνοφ δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει ο Ολυμπιακός στα επόμενα μάτς της Ευρωλίγκα
με τους δύο Γερμανούς, μετά τη Ρεάλ, με τους δύο Γερμανούς και με τη Βαλένθια, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα μάτς. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, η ήττα που έκανε, προφανώς είναι ότι χτύπησε ο Σλούκας, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, είναι ο Βιλντόζα έξω, είναι ο Σλούκας έξω, θα δούμε για πόσο, οπότε όπως ξεμένει ο Ολυμπιακός από front line, μπορεί να ξεμένει ο Παναθηναϊκός από κοντούς. Τώρα, στα του μάτς, το μάτς είναι τόσο παράξενο που από όπου και να το πιάσεις, όπου και να τα αφήσεις, και δίκιο θα έχεις και άδικο θα έχεις. Ήταν μια τρέλα. Ξεκάθαρα θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο για πολλωστή φορά γίνω βαρετός στον γιγάντιο Grand. Μιλάμε για ένα τεράστιο παίχτη ο οποίος παίρνει πρωτοβουλίες και στα εύκολα και στα δύσκολα και παντού. Απλά τάχει ο άνθρωπος, τάχει. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ο Ναν, ο Γκριγκόνης, ο Μίτογλου κλπ. Ήτανε προφανώς καλή, όπως είναι πάντα, και ήτανε αυτοί που μπορώ να πω ότι δημιουργούν αυτή την καλή τετράδα, πεντάδα μαζί με τον Σλούκα, ο οποίος δεν έπαιξε βέβαια σήμερα, καλά, όχι καλά, δεν έπαιξε καθόλου το παιδί λόγω τραυματισμού. Μην το παρεξηγείτε. Και προφανώς αυτοί κουβάλισαν τον Παναθηναϊκό. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Χουάντσο όσο καλός είναι στην άμυνα, τόσο κακός είναι στην επίθεση, αν το έχουν κάνει μάγια. Προχωράω, τα έχω πει για τον Χουάντσο, έχω κάνει ειδικό βίντεο, δεν θα συνεχίσω. Στα του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός είχε κάνει τον Πίτερς, είχε το παλικάρι το δικό μου που φαγώθηκα όλο τον Νοέμβριο, με βρίζανε, με κράζανε, λέω ψέματα, κάνω, ράνω, είχα αρρωστήσει να έρθει και ήρθε και είδατε γιατί ήρθε ο Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ ο οποίος ουσιαστικά έπεσε στα βαθιά, παίξε 4, παίξε 5, παίξε 6, ξέρω αν υπήρχε θέση 6, θα παίξε και στην 6. Θέση. Και ήταν ένας καταπληκτικός Πετρούσεφ που κράτησε τον Ολυμπιακό κυρίως μέχρι να κάνει φυσικά τα φάουλ τα οποία και λόγω κούρασης το πέταξαν εκτός αγώνα. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ο Παπανικολάου για άλλη μια φορά είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Ξέρω ότι πολλοί θα πούνε «Δεν τρέπεσε τον Παπανικολάου, τον αρχηγό μας!» Λοιπόν, τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν θα κάνω το χαζό να γλύφω, λες και έχω να κερδίσω τίποτα 1500 χιλιόμετρα από το Πειραιάμενο. Λοιπόν, ούτε κανένα αξίωμα περιμένω, ούτε καμιά θέση, ούτε κανένα μισθό. Λοιπόν, όποιος δεν βλέπει ότι ο Παπανικολάου δεν είναι στα καλά του και κρατάει μόνο τα παλιά καλά χρόνια, τότε κάλλιστα μπορούμε οι ποδοσφαιρικοί, θα με καταλάβετε, να αναστήσουμε το Μουράτι, το Ρωσίδη και το Δαρίβα που πέθανε τώρα από τις προάλλες ο άνθρωπος, ας πούμε. Στα 96, το 97 του. Άμα το πάμε, θα σηκωθούν όλοι, ρε. Θα σηκωθεί ο Σιδέρης να παίξει μπάλα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Παπανικολάου πρέπει να καλυφθεί, πρέπει να ξεκουραστεί και πρέπει να βρουν τρόπο να τον κρύβουνε, να το πω έτσι, να τον κρύβουνε. Γίνονται αυτά. Μεγάλος προπονητής είναι ο Μπαρτζόκας και αυτό το πράγμα γίνεται. Τα είπε και ο Μιχάλης στις προάλλες. Απλά τώρα είναι πολλοί τραυματισμοί και δεν ξέρω πώς θα βγει άκρη με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άλλο κάτι που να θέλω να πω για τον Ολυμπιακό δεν έχω. Δεν έχω καταλάβει, ήταν μία από τις στιγμές του Ντεπόν και της Κομπρέσας, τι έγινε με τον Κάναν. Ο Κάναν έπαιξε ελάχιστα, έκανε φάουλ και βγήκε. Αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, πείτε το. Δεν κρύβομαι να το παίζω μεγάλο δημοσιογράφος ο οποίος τα ξέρει όλα. Δεν έχω ιδέα τι έγινε με τον Κάναν, μιλήστε μου. Πείτε μου αν ξέρετε εσείς. Ή απλά ήταν απόφαση της στιγμής. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να πω μόνο τιμή και δόξα στον DJ του γηπέδου, ο οποίος έβαλε μαλαματένια λόγια του Μάνου Ελευθερίου και του Μαρκόπουλου. Το έχουν κάνει σύνθημα η Παναθηναϊκή, αλλά όπως και να το κάνει, είναι από τα μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στην Ελλάδα. Το έχω στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, τα μαλαματένια λόγια. Και χάρηκα που τ' άκουσα έστω σε μια εκδοχή έτσι, κάπως μυστήρια δίσκο ή οτιδήποτε. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαστε να τρώμε τα νύχια μας τώρα, να δούμε τι έγινε με τον Σλούκα, τι έγινε με τον Μιλουτίνοφ και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Εγώ σαν Ολυμπιακός πραγματικά δεν μοιάζει ο Μιλουτίνοφ να μην παίξει στο Final 8, πώς θα λένε αυτά στο κύπελο. Θέλω να δω τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα. Γιατί αν χάσει και Φαλ και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός, θα βγει αληθινό το βίντεο που κάναμε πριν κάνα τρίμηνο, τετράμηνο και λέγαμε ότι είναι επίφοβοι γιατί είναι δεινόσαυροι και οι δεινόσαυροι είναι επίφοβοι για τραυματισμούς.
και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Αλλά προφανώς, όταν έχεις δύο παιχταράδες τέτοιου είδους, δεν το κοιτάς δεύτερη φορά θα τους πάρεις, τους παίρνεις. Αλλά ότι είναι επίφοβοι είναι. Και αποδεικνύεται και τώρα. Να μου πεις τι αποδεικνύεται, που πήγε και πάτησε ο άλλος, θέλω να πω, ο Γκαντέμις του Γκαντέμι, ας πούμε. Θα πέσουν τίποτα τύχη να μας πλακώσουν εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά, τάπα. Πάω να ρίξω νερό στα μούτρα μου τώρα για να πέσει λίγο θερμοκρασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Να παρακολουθείτε πάντα τη μυρωδιά της Πυριέρας. Να κάνετε τα like σας, τα subscribe σας, σαρδάμ. Είμαι τελειωμένος. Τα κουδούνια σας και τις καμπάνες σας. Τα υπόλοιπα όλα τα ξέρετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τους δικούς σας ανθρώπους, το μπασκετάκι να βλέπετε, να παίζετε. Και είμαστε κοντά λογικά με κάποιο pick and bet σύντομα του Γιώργου. Και εγώ θεωρώ ότι θα βγω την Πέμπτη μετά τους αγώνες Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι με τη Μακάμπη και Ολυμπιακού στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Γεια σας!